Εκ μέρου του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ, αποχαιρετάμε σήμερα τον σύντροφο Μάκη Μαΐλη, ένα άξιο στέλεχο του ΚΚΟΕ με πολύχρονη και μεγάλη προσφορά για το κόμμα μα για το δίκαιο του λαού. Για τα νεότερα μέλη και στελέχη τη ΚΝΕ, ο σύντροφο Μάκη Μαΐλη, η πορεία του, η ζωή του, η αταλάντευτη στάση του απέναντι στον ταξικό αντίπαλο, η ανεξάντλητη πίστη στη δύναμη του λαού, αποτελούν ενσάρκωση των πιο σπουδαίων ιδανικών και, αξιο... και αξιών του κόμματό μα. Ο σύντροφο Μάκης Μαίλη οργανώθηκε στην ΚΝΕ το 1969 σε ιδιαίτερα δύσκολε συνθήκε, μέσα στα χρόνια τη Απριλιανή δικτατορία, με το κουκουέ στην παρανομία. Συμμετείχε ενεργά στι καταλήψει τη νομική και την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973, στον αντιδικτατορικό αγώνα, βάζοντα το δικό του ξεχωριστό λιθαράκι στην οργάνωση τη πάλη, στον χαρακτήρα τη ΚΝΕ ω νεολαία του κουκουέ τα πρώτα χρόνια τη ίδρυσή τη. Ω μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΟΚΟΕ, ο σύντροφο Μάκη είχε καθοριστική συμβολή στην προβολή τη ταξική αλήθεια στην ΚΝΕ, στη μεταλαμπάδευση τη πρωτοποριακή επαναστατική αντίληψη και δράση του ΚΟΚΟΕ, στην ανάδειξη τη ιστορία της ιστορίας του, του κόμματό μα, των εκτιμήσεων και των σύγχρονων συμπερασμάτων από τη μελέτη τη. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη τη ιστορία του κόμματο εκφράζονται με την απέτηση των καιρών το κόμμα και η νεολαία του να ισχυροποιούν όλο και περισσότερο τα επαναστατικά χαρακτηρι... χαρακτηριστικά του σε μη επαναστατικέ συνθήκε, έλεγε σε πρόσφατη ομιλία σε εκδήλωση τη ΚΝΕ. Χαρακτηριστική ήταν η έγνοια του για του μαθητέ, ιδιαίτερα για του κνίτε μαθητέ. Στο μαθητικό φεστιβάλ τη ΚΝΕ, στο πεδίο του Άρεο, το 2008, σε συζήτηση με μαθητέ, σημείωνε. Αναδείξτε στο σχολείο τι κορυφαίε ανατάσει των ταξικών αγώνων στην Ελλάδα και διεθνώ. Τον ηρωισμό του Κουκουέ και την αντοχή του σε όλε τι συνθήκε. Κάντε πράξη το σύνθημα πρωτοπόρα θεωρία, πρωτοπόρα δράση. Δείξτε ότι ο αγώνα δεν πήγε χαμένο. Έχουμε ιδεολογική υπεροχή, πρέπει να το επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα. Ο σύντροφο Μάκης Μαήλη αποτελεί παράδειγμα, ιδιαίτερα για τα στελέχη και τα μέλη τη ΚΝΕ, για τη νέα γενιά κομμουνιστών, γιατί εκφράζει την πορεία του αγωνιστή τη εξέγερση του Πολυτεχνείου που συνέχισε και ολοκλήρωσε την πορεία του ως μέλος και στέλεχος του ΚΚΕ. Τα λόγια του σε εκδήλωση της ΚΝΕ το 2018 στην νομική της Αθήνας ηχούν ακόμα στις καρδιές μας. Το σύνθημα «Γερή και μαζική ΚΝΕ» με όλες τις πλευρές που περιέχει, έλεγε, είναι συστατικό μεγάλη εμβέλεια στο σκληρό αγώνα της ανασύνταξης του κινήματος, που η εκπλήρωσή του τίθεται ως καθήκον στις συνθήκες της Πάντα με εμπιστοσύνη στην ΚΝΕ, στα μέλη και τα στελέχη τη, μα έδινε κουράγιο στην καθημερινή πάλι. Έχει μεγάλη αξία ακόμα και μια στρατολογία στι σημερινέ συνθήκε, μα έλεγε. Η στρατολογία και μόνο ενό νεολαίου συναντά σημαντική επαναστατική πράξη για την ΚΝΕ και για το νέο ή τη νέα που αποφασίζουν να γίνουν μέλη τη. Η κομμουνιστική στράτευση, ακόμα και ενό, σημαίνει πολλαπλάσια ποιοτικά αποτελέσματα για το κίνημα. Και α μην κάνει από μόνη τη έτσι θα σε θυμόμαστε, σύντροφε Μάκη Μαΐλη. Ακούραστο, σεμνό αγωνιστή, ακλώνει το κομμουνιστή. Ως Κεντρικό Συμβούλιο εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στη σύζυγο, συντρόφισσα Κατερίνα, στα δύο του παιδιά, σύντροφο Νίκο και συντρόφισσα Ελένη και στους οικείου του. Καλό ταξίδι, σύντροφε Μάκη.